Είναι τόσο δύσκολο να μπορέσεις να καταλάβεις ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Πρέπει να έχουμε μέσα μας ανθρωπιά και να σεβόμαστε το διαφορετικό, ό,τι και να είναι αυτό, από τη στιγμή που δεν μας ενοχλεί και δεν μας προκαλεί. Όταν λέμε ότι προκαλεί, απεινώνει ότι όχι του στυλ ότι επειδή έχει ένα διαφορετικό στυλ με προκαλεί. Αυτό δεν είναι ότι σε προκαλεί, είναι αυτό ότι εσύ επιλέγεις να σε προκαλεί. Επειδή εσύ είσαι κλειστό μυαλός άνθρωπος και κομπλεξικός. Όταν λέμε να σε ενοχλεί, εννοούμε να σου επιβάλλει κάτι χωρίς απλά να σου πει τη γνώμη του ή να σου κάνει κάτι, να σε ενοχλήσει και να μην σου αρέσει αυτό. Αυτό είναι ότι σε ενοχλεί. Το αν ο άλλος, για τον αλφαβητό λόγο, είναι τρανς, είναι γκέι, είναι οτιδήποτε. Τι εννοώ, δεν μιλάμε μόνο για τις σεξουαλικές επιλογές, έχει ένα εναλλακτικό στυλ, δεν θέλω να βάζω ταμπέλες, γιατί πλέον έχω φύγει από αυτή τη φάση. Τι εννοώ, έχω φύγει από αυτή τη φάση, εννοώ, όχι ότι δεν έχω κάποιο εναλλακτικό στυλ, αλλά προτιμώ να το κρατάω για εμένα και για τους ανθρώπους που... Όχι, το δέχονται. Για τους ανθρώπους που ξέρω ότι θα ξέρουν και εκείνοι πως όταν θα δουν το Χρήστο, θα τον δουν σαν ψυχή, όχι σαν εμφάνιση. Με λίγα λόγια δεν είναι αυτό που θέλω να πω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κανείς δεν επιλέγει το πού θα γεννηθεί και πώς θα γεννηθεί. Και αν εγώ γεννιόμουν, ας πούμε, στην Αφρική ή στην Κίνα ή στο Πακιστάν ή στην Αλβανία ή οπουδήποτε. Δηλαδή, και έρχομουν στην Ελλάδα για τον ΑΒ λόγο, για να ζήσω μια καλύτερη ζωή, θα είχα εσένα, τον παπάρα, να μου επιβάλλεις και τη γνώμη σου και να με κράζεις και άμα είμαι παιδί και πηγαίνω σχολείο να τρέχω και bullying. Και πέρα από όλα αυτά, και να με χτυπάς και να με κακοποιείς, ας πούμε το χτύπημα αυτό είναι κακοποίηση κατά κάποιο τρόπο, το ίδιο πράγμα είναι βασικά, και να μου μιλάς άσχημα και να με κλέβεις και να με κάνεις και να με ράνεις. Γιατί ρε φίλε, ποιος είσαι εσύ, ο γαμιάς γειτονιάς, για χαλαρώστε λίγο. Και κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν, όπως σας είπα, δεν βάζω τα μπέλη ούτε για τον ελεκτικό στυλ, ούτε για το τι πιστεύει ο καθένας. Είναι δικαίωμά του. Πολλοί μου λένε, α, είσαι αναρχικός. Όχι ρε φίλε, δεν είμαι αναρχικός. Όχι. Δεν είμαι γιατί ακόμα η αναρχία, αν διαβάσετε τι σημαίνει, είναι το μόνο πράγμα που δεν θέλει ούτε καν ταμπέλα, ξέρω εγώ. Και εσείς βάζετε μια ταμπέλα του στυλ, είμαι αναρχικός. Οκ, to get the point. Τι είχες, τι έχασες. Τι, απλά με την ταμπέλα. Θα αποκτήσεις, ας πούμε, ένα υποτιθέμενο όνομα, ένα τσακωμό, βία συμπεριφορά και τίποτα περισσότερο. Το θέμα είναι ότι είμαστε μέσα μας πραγματικά, όχι τι θέλουμε να δείχνουμε στους άλλους για να κερδίσουμε το κάθε τι από αυτό. Πέρα από όλα αυτά, επέλεξα να μιλήσω για μένα. Τι εννοώ, ότι το κάνω για μένα, ας πούμε, δεν το έκανα γιατί κάποιος μου το ζήτησε, ας πούμε, ή το οτιδήποτε. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε την προσωπική ζωή του άλλου και το πιστεύω του και το τι θέλει να κάνει να το σεβόμαστε. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να μπαίνουμε στη ζωή του άλλου, να του επιβάλλουμε πράγματα, να τον αναγκάζουμε να κάνει κάτι το οποίο δεν θέλει και... Να του συμπεριφερόμαστε με συμπεριφορά ότι είναι μειονεκτική προς εκείνον, δηλαδή ότι είναι υπό. Όπως το ίδιο πράγμα γίνεται και με τις γυναίκες που οι περισσότεροι στρατόκαυλοι άντρες θεωρούν υπό. Αυτό είναι λάθος. Όχι, θα μου πεις τώρα τι είσαι φεμινιστής, α, ο γκέι, ο μπίξο, δείξε. Να, πιστέψτε με, τα χέρια μου είναι πιο μεγάλα από μερικούς που λένε πως τα έχουν και γαμάνε και κάνουν και ράνουν. Γι' αυτό κατουρίστε λίγο. Και μετά έλατε να μαθηθείτε πείτε. Όλων. Γιατί αρχίδια δεν έχει αυτός που γαμάει. Αρχίδια έχει αυτός που μπορεί και σε κοιτάζει τα μάτια και σου λέει αυτό που είναι έτσι όπως είναι. Όχι έτσι όπως θες να το βλέπεις εσύ. Και ναι, γιατί η γυναίκα να είναι υπό.
Και γιατί η γυναίκα να είναι κάτω από τον άντρα. Δεν κατάλαβα, γιατί ο άντρας τι έχει. Επειδή έχει μια ψωλή. Και τι σημαίνει αυτό. Ναι, εσύ όμως έχεις την ψωλή, αλλά και η γυναίκα έχει το άλλο. Εντάξει, είπα να κρατήσω λίγο τα τυπικά, να μην μπρίζω, ούτε να μην λέω σχεδόν λέξεις, αλλά εντάξει, δεν μπορώ, με φτάνει στα άκρα. Το λέω γιατί αναφέρομαι σε αυτό το σχόλιο, γιατί βλέπω πολλά post, ας πούμε, στο Facebook ή σε σελίδες άλλες ή και στο YouTube ακόμη, οι οποίες αναφέρουν αυτό το θέμα. Η γυναίκα, καταρχήν, αν θέλετε να ξέρετε, όπως και εσείς έχετε αυτό που έχετε το γεννητικό όργανο, έτσι και η γυναίκα έχει ένα άλλο, το οποίο εσείς μπορεί να δίνετε τον καρπό, αλλά αυτή το κρατάει 9 μήνες μέσα της, και αυτή, αυτόν τον γαμημένο καρπό που εσείς δίνετε, τον μεγαλώνει και τον πάει σχολείο και του μαθαίνει τον τρόπο ζωής. Δεν λέω ότι οι πατεράδες είναι ανεύθυνοι ή το οτιδήποτε. Λέω ότι η γυναίκα συμβάλλει περισσότερο στο να μεγαλώσει ένα παιδί και να του δώσει ένα ηθικό δίδαγμα σε κάτι. Αυτό μπορεί να είναι σωστό, μπορεί να είναι και λάθος. Αναλόγως και τη συμπεριφορά που έχουν οι γονείς απέναντι στα παιδιά, πόσο υπεύθυνοι και πόσο ανεύθυνοι είναι. Και ο πατέρας εννοείται ότι μεγάλο ρόλο. Βασικά δεν πιστεύω ότι ένας γονιός πρέπει να μπαίνει πάνω από τον άλλον. Καλό θα είναι τα παιδιά να πιστεύουν ότι και οι δύο γονείς αξίζουν ο καθένας κάτι διαφορετικό, γιατί ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό για να σου μπορέσει να σου προσφέρει. Ούτε αυτό που λένε, ξέρω εγώ, του στυλ, ότι εσείς οι γυναίκες πρέπει να μεγαλώνετε παιδιά και να κάθεστε σπίτι και να κάθεστε να ανοίγετε τα πόδια να σας γαμάμε που το γουστάρουμε εμείς. Τι λες, ρε μαλάκα. Και τι σημαίνει αυτό. Επειδή η Έλληνα γυναίκα πρέπει να κάθεται να τρώει τον παπάρα, εσένα δηλαδή, στη μάπα και να σου μεγαλώνει τα παιδιά. Όχι, ρε φίλε, να κάτσεις εσύ και να φας και σκατά να δεις πώς είναι τον μπεμπιλίνο. Και να κάτσεις και εσύ να το μεγαλώσεις το παιδί σου. Γιατί τι θα πάθεις. Θα σου πέσει το αρχιδί. Άμα σου πέσει 20 έτο. Μη φοβάσαι. Δεν βαγκώνει. Και αφού λέτε ότι οι άντρες έχετε περισσότερη μυϊκή δύναμη, οι γυναίκες έχουν περισσότερο μυαλό και γι' αυτό μπορούν και επιβιώνουν και σας κάνουν ουσιαστικά ό,τι θέλουν οι περισσότερες γυναίκες. Από τη στιγμή που υποτίθεται ότι έχετε περισσότερη μυϊκή δύναμη και περισσότερα πράγματα αξίζετε και μπορείτε να κάνετε, γιατί δεν τα κάνετε. Γιατί υποβαθμίζετε τη γυναίκα και την αναγκάζετε να κάτσει μέσα στο σπίτι, να σου μαγειρέψει, να σας πλύνει, να σας κάνει, να στράνει και να στάσει το παιδί. Και εσείς, ας πούμε, να είστε έξω στα καφενεία και ή στη δουλειά ή οπουδήποτε. Ένας άνθρωπος με την εργασία του ηρεμεί. Όταν του αρέσει η εργασία, εννοείται αυτό. Γιατί υπάρχουν και ανθρώποι οι οποίοι αναγκαστικά κάνουν μια δουλειά, γιατί δεν την έχουν επιλέξει εκείνοι. Και αν την έχουν επιλέξει, ίσως δεν υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον το οποίο μπορούν να συμβάλλουν τη θέση τη δική τους, ενώ την άποψή τους ή το οτιδήποτε. Εγώ δεν μπήκα σε αυτό το βίντεο για να κράξω κανέναν. Ναι, λέει, αλλά τους έκραξε όλους. Μπήκα να κράξω μόνο αυτούς που θεωρούν πως οι γυναίκες είναι υπό, πως οι ομοφυλόφιλοι, οι λεσβείς ή το οτιδήποτε, που για μένα είναι όλοι το ίδιο ουσιαστικά, γιατί εσύ δεν έχεις ένα πόδι λιγότερο ούτε ένα χέρι περισσότερο από εμένα και είμαι homo sapiens όπως είσαι και εσύ και δεν είμαι alien. Και έχω αντίληψη και έχω ψυχή και έχω συναισθήματα και μπορώ και εγώ να αγαπήσω και πίστεψέ με, πολλοί ανθρώποι είναι πολύ σπάνιο να μπορούν να αγαπούν στις μέρες μας, γιατί έχει χαθεί αυτή η έλλειψη αγάπης, υπάρχει βασικά. Έχει χαθεί η αγάπη σε γενικές γραμμές. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι δεν μ' αρέσει να κρίνει τον καθέναν από τις επιλογές του και τον τρόπο ζωής του, γιατί και να λένε. Να, ας πούμε, είχα μπει σε ένα online chat, ξέρω εγώ, το οποίο είχε και web κάμερα. Και μίλαγα και ήμουν σε φάση, τι κάνεις και αυτά, ξέρω. Έτσι όπως άλλαζα με το RAN την κάμερα και άλλαζε, ξέρω εγώ, βγαίνει ένας και μου λέει στο άκυρο, ένας πούστης. Τι λες, ρε παπάρα, ξέρω εγώ. Τι λες, ρε παπάρα, σε φάση. Τι,
Τι θες να μου δείξεις με αυτό, ότι ανέβηκε στα μάτια μου, ότι είσαι κάποιος, ότι... Τι, δεν μπορώ να καταλάβω το τι, ας πούμε, τι φάση. Τι φάση. Και μετά σου λέει, humans, άνθρωποι. Fucking humans, γαμημένοι άνθρωποι. Γιατί άμα αυτοί λέγονται άνθρωποι, τότε εγώ μάλλον είμαι το alien σε αυτή την περίπτωση. Τέλος πάντων, αυτά είχα να σας πω. Τώρα αν έχετε κάποια σχόλια κάντε από κάτω, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και αν θέλετε μπορείτε να ακολουθήσετε και τη σελίδα μου. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο και ελπίζω να σας άρεσε και ξαναμιλάμε. Άμα σε περίπτωση ανεβάσω κάποιο άλλο βίντεο παρόμοιο για να σχολιάσω κάτι. Τα λέμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.